Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Δαβίδ Μπρομήρας και εδώ και λίγο πάνω από ένα χρόνο έχω τη θέση του Web Developer στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών ή ELAC, όπως ίσως μπορεί να είστε πιο εξοικειωμένοι, είναι η μέχρι πρότινος ονομασία, Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που εκπροσωπούμαστε σε αυτή τη συγκέντρωση της κοινότητας του WordPress και ευχαριστούμε και τη διοργάνωση για την αποδοχή της πρότασής μας. Ο οργανισμός μας χρησιμοποιεί εδώ και πολλά χρόνια την πλατφόρμα του WordPress για την υλοποίηση του ιστότοπού της και διαρκώς προσπαθούμε να υπάρχει η δουλειά που κάνουμε εκεί να παράγει προστιθέμενη αξία είτε για την κοινότητά μας, είτε για το WordPress το ίδιο, με τη χρήση της πλατφόρμας του WordPress για την υλοποίηση του ιστότοπου. Στη διάρκεια αυτής της ομιλίας θα σας παρουσιάσω τον ιστότοπο του οργανισμού και πώς μέσα από αυτόν επιτελούνται διάφοροι σκοποί, οι οποίοι είναι θεμέλιοι στη λειτουργία του οργανισμού. Δύο κουβέντες για την ιστορία του ιστότοπου και πώς αυτός εξελίχθηκε παράλληλα με την οργάνωση της κοινότητας των ανθρώπων που τώρα αποτελούν ουσιαστικά την κοινότητα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών. Τρεις φάσεις είναι συνολικά, μπορούμε να διακρίνουμε χοντρικά, αν και το site έχει περάσει από πολλές φάσεις εξέλιξης, οι οποίες είναι οι εξής. Στην αρχή είχαμε μια υλοποίηση σε Joomla, η οποία έδωσε στη θέση της σε κάμποσα WordPress single sites, single blogs. Και από τον Ιούλιο του 2016 έχουμε καταλήξει σε μια WordPress network installation. Η εξέλιξη του ιστοτόπου είναι μέρη αποτέλεσμα των σκοπών του οργανισμού, οι οποίοι προκύπτουν από τη δομή του οργανισμού. Μιλώντας για τη δομή του οργανισμού, μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες. Ο οργανισμός είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έτος ίδρυσης το 2008. Απαρτίζεται από 35 μέλη, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων είναι ερευνητικά ιδρύματα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ελληνικής επικράτειας, καθώς και από άλλους φορείς που δεν έχουν άμεση σχέση με την εκπαιδευτική δραστηριότητα, αλλά άλλες δραστηριότητες. 5 άτομα εργαζόμαστε σταθερά, είμαστε 5 σταθεροί συνεργάτες που βγάζουμε το μεγαλύτερο φόρτο εργασίας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, 3 με διοικητικούς ή content creation ρόλους και 2 που αναλαμβάνουμε το τεχνικό σκέλος του οργανισμού. Ενώ ο οργανισμός έχει συντεταγμένα όργανα, των οποίων τα μέλη έχουν πραγματικά ενεργό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων του οργανισμού. Ο σκοπός του οργανισμού περιγράφεται λεπτομερώς στο συγκεκριμένο link, που μπορείτε να το βρείτε στην παρουσίαση, θα είναι προφανώς διαθέσιμη μετά το τέλος της ημερίδας. Για αυτή την ομιλία θα εστιάσουμε σε ένα συγκεκριμένο υποσύνολο από τους σκοπούς. Θα αναφερθούμε συγκεκριμένα στην ανάγκη για πληροφόρηση της κοινότητας σε σχέση με τις δραστηριότητες ανοιχτού λογισμικού εντός και εκτός συνόρων, για την ευαισθητοποίηση, η οποία θα πρέπει να επέλθει στην κοινότητα για να συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι γενικότερα τα ωφέλη που προκύπτουν από την χρήση και την ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού, από την ανάπτυξη ανοιχτού περιεχομένου και τεχνολογιών ανοιχτής σχεδίασης, καθώς και στον συντονισμό της κοινότητας, ούτως ώστε τα μέλη της κοινότητας οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με την ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού να αποτελέσουν ένα βασικό κορμό για την ανάπτυξη ανοιχτών και ελευθέρων εφαρμογών γενικότερα. Ο ιστότοπος είναι ένα μέσο, είναι το βασικό μας μέσο για την επιτέλεση αυτών των τριών στόχων. Και όπως θα περιγράψουμε παρακάτω, επιτελούνται ως εξής.
Ο ιστότοπος του οργανισμού είναι μια τυπική δικτυακή WordPress εγκατάσταση. Ο λόγος που οδηγηθήκαμε σε αυτό το format είναι επειδή σιγά σιγά ο οργανισμός άρχισε να εμπλέκεται σε όλο και περισσότερες τομείς της δραστηριότητας του ανοιχτού λογισμικού, σιγά σιγά η παραγωγή περιεχομένου έγινε περισσότερη από όση θα μπορούσε να διαχειριστεί κάποιος σε ξεχωριστά site. Το πλήθος των sites έγινε μεγάλο, οπότε υπήρχαν θέματα σε σχέση με τη διαχείριση των χρηστών, με τη διαχείριση του περιεχομένου. Οπότε έχουμε καταλήξει σε ένα network installation. Αυτή τη στιγμή έχουμε 24 συνολικά blog sites κάτω από την ομπρέλα του elac.gr. Χρησιμοποιούμε την διευθυνσιοδότηση μορφής subdomain. Ενώ κυρίως τα site έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα. Όπου και ερχόμαστε στην επιτέλεση του πρώτου από τους τρεις στόχους τους οποίους αναφέρθηκα, όπου είναι η πληροφόρηση της κοινότητας. Τα 21 από τα 24 blog sites έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα. Η μέση ημερήσια παραγωγή αρθρογραφίας είναι τα 2 άρθρα, ενώ κάποιες μέρες μπορεί να είναι παραπάνω, κάποιες άλλες λιγότερο. Ενώ δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στην η σοβαρή αντιμετώπιση όλων των τομέων της ανοιχτότητας, παρά το γεγονός ότι κάποιοι τομείς από τη φύση τους έχουν μεγαλύτερη δραστηριότητα. Η αρθρογραφία δεν εξαντλείται σε αναδημοσιεύσεις και μεταφράσεις άρθρων, αλλά παράγουμε και πρωτότυπο υλικό. Ενώ αυτή τη στιγμή θα παρουσιάσω ένα tech point για κάποιους που θα μπορούσαν, από τη στιγμή που απευθύνομαι σε κοινότητα WordPress, κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την υλοποίηση WordPress του site. Τα 21 ενημερωτικά blogs μας χρησιμοποιούν ουσιαστικά το ίδιο parent theme, το οποίο είναι το GP, το Generate Press. Και έχουμε αποφασίσει τη δομή child theme ανά network site. Παρά το γεγονός ότι η βασική διαφοροποίηση έχει να κάνει με τη μορφή, με το styling δηλαδή κάθε site, αποφασίσαμε να έχουμε ξεχωριστό child theme ανά network site για διάφορα άλλα στοιχεία, επιπλέον στοιχεία, κάποιες custom pages, κάποια plugins που θα πρέπει να εμφανίζονται μόνο σε συγκεκριμένα subdomains, ούτως ώστε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη ευελιξία και να μπορούμε να μην ερχόμαστε σε προβλήματα conflicts. Στη συνέχεια θα πω δύο κουβέντες για το portal site, το οποίο είναι το κεντρικό, το σημείο εισόδου στο site μας, το elac.gr. Θα λέγαμε ότι το εν λόγω blog site είναι σημείο συγκερασμού του περιεχομένου όλων των ενημερωτικών sites του οργανισμού. Το ίδιο δεν φέρει περιεχόμενο, δηλαδή δεν καταχωρούμε κάποιο άρθρο σε αυτό το blog site. Παρά όλα αυτά, επιτελούνται σημαντικές εργασίες στο συγκεκριμένο blog, όπως η εγγραφή των χρηστών, που είναι κεντρική σε ένα network site προφανώς, η καταχώρηση εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν να κάνουν με το ανοιχτό λογισμικό, και έχουν την στέγη τους, την έδρα τους, διάφορες φόρμες συμπλήρωσης δεδομένων που απευθύνονται στην κοινότητα σε σχέση με κάποια καλέσματα που κάνουμε κατά καιρούς και αφορούν δραστηριότητες ανοιχτού λογισμικού. Ένα τεχνικό σχόλιο επίσης για τη λειτουργία της κεντρικής του portal site είναι η αναφορά στο plugin το Network Latest Posts, το οποίο ουσιαστικά κάνει aggregate, μαζεύει από όλα τα blog sites, διατρέχει όλα τα blog sites και μαζεύει την τελευταία παραγωγή, την πιο πρόσφατη παραγωγή άρθρων από το καθένα και την παραδίδει σε μια μορφή, σε μια δομή η οποία είναι χρονολογικά ή με κάποια άλλα κριτήρια σορταρισμένη. Δεν χρησιμοποιεί το loop το συγκεκριμένο, ούτε κάποια τεχνική, ούτε το WP query. Αντίθετα, χρησιμοποιεί την global variable WPDB και τρέχει απευθείας SQL queries πάνω στη βάση δεδομένων. Σε επίπεδο admin panel είναι αρκετά παραμετροποιήσιμο, δηλαδή μπορεί να διαλέξει κάποιος
αρκετά να το φέρει στα μέτρα του ανάλογα με την δικτυακή εγκατάσταση που έχει, ούτως ώστε να μην γίνεται πολύ bloated η αρχική σελίδα. Ένα αρνητικό, το βασικό αρνητικό, δυστυχώς πλέον δεν ενημερώνεται το συγκεκριμένο plugin, γιατί αποτελεί έργο ενός μόνου developer. Οπότε σε κάθε update του WordPress που γίνεται, εμείς έχουμε το νου μας μήπως υπάρξει κάποιο πρόβλημα, τσεκάρουμε πάντα την ορθή λειτουργία του. Συνεχίζοντας, ναι, να μην ξεχάσω να σημειώσω ότι χρησιμοποιούμε το ROCT, το θέμα ROCT για την παρουσίαση του κεντρικού site μας. Υπάρχει το mathe.elac.gr, το οποίο ουσιαστικά έχει το ρόλο της ευαισθητοποίησης του κοινού απέναντι στις ανοιχτές τεχνολογίες, όπως είπαμε. Είναι ένα σημείο γνωριμίας με τις βασικές έννοιες του χώρου των ανοιχτών τεχνολογιών. Εκεί προτείνονται πακέτα λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιήσει, μπορεί να απευθυνθεί οποιοδήποτε ανάλογα με την ιδιότητά του, την επαγγελματική ή οτιδήποτε άλλο, που μπορούν να, σαν σουίτες ουσιαστικά, που να μπορούν να απευθύνονται σε λύση συγκεκριμένων προβλημάτων, θεμάτων διαφόρων ανθρώπων, διαφόρων ομάδων ανθρώπων. Γίνεται εκτενής αναφορά και περιγραφή των αδειών χρήσης Creative Commons, καθώς και οι οποιασδήποτε ενημερωτικές καμπάνιες που τρέχουμε ως ΕΛΑΚ, ξεκινάνε από αυτό το σημείο. Επίσης υπάρχει το donate.elac.gr, το οποίο είναι ένα site επίσης που διαφοροποιείται από τον ενημερωτικό χαρακτήρα της πλειονότητας των site, όπου μπορεί να κάποιος που έχει τη διάθεση, την ευγενή διάθεση να προσφέρει στους σκοπούς της ΕΛΑΚ οικονομικά να το κάνει μέσω αυτής της πλατφόρμας. Είναι WooCommerce-based. Υπάρχει καλάθι με σταθερά προϊόντα, σταθερά που σημαίνει ότι βρίσκονται πάντα στη διάθεση του κοινού, ενώ ανάλογα με κάποια έκτακτα καλέσματα μπορεί να προσθεθούν και διάφορα εποχιακά, ας πούμε, προϊόντα. Ενώ αν υπάρχουν κάποιες δράσεις μαθημάτων ή σεμιναρίων που οργανώνει η ΕΛΑΚ, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, το enrollment μπορεί να γίνει μέσα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα και κάποια μαθήματα επαμοιβή. Επειδή είναι λίγα αυτά, αλλά μπορεί να υπάρχουν κάποιες φορές. Οι περισσότερες δράσεις της ΕΛΑΚ είναι ανοιχτές και προσβάσιμες από την πλειονότητα των ανθρώπων και είναι κυρίως με σειρά συμμετοχής. Σε αυτό το σημείο να πω δύο λόγια για τα αξιοσημείωτα third-party plugins που χρησιμοποιούμε και παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του ιστοτόπου. Χρησιμοποιούμε το Ultimate Member για τη διαχείριση των χρηστών μας, το οποίο μας δίνει δυνατότητα επέκτασης της σελίδας εγγραφής χρήστη με παραπάνω λεπτομέρειες που αφορούν περισσότερο τον κάθε μέλος της κοινότητας. Το Events Manager, στο οποίο καταχωρούμε τα events τα οποία οργανώνουμε ως ΕΛΑΚ και μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει, να τα δει σε ημερολογιακό φορμάτ και να κάνει και κάποια αναζήτηση πάνω σε αυτά. Το Nginx Helper, το οποίο μας βοηθάει να κάνουμε caching σε επίπεδο Nginx όμως, χωρίς να βασιζόμαστε απόλυτα σε ένα plugin το οποίο κάνει WordPress caching, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα και μεγαλύτερη ευελιξία για χρήστες οι οποίοι δεν είναι logged in. Καθώς και το Ninja Forms plugin για την υλοποίηση φορμών εισαγωγής δεδομένων από τους χρήστες, από την κοινότητα, όταν υπάρχει κάποιο κάλεσμα για κάποια συμμετοχή σε κάποια δράση και ούτω καθεξής. Συγκεκριμένα στο Ultimate Member έχουμε επέμβει στον κώδικα και έχει υπάρξει κάποιο customization, το οποίο έχει συμβεί για τον εξής λόγο. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών έχει κάποιες mailing lists και κάποια newsletters που θα θέλαμε οι χρήστες να μπορούν να εγγράφονται απευθείας, με την εγγραφή τους δηλαδή στον ιστοτόπο, να μπορούν να εγγραφούν ανάλογα με την προτίμησή τους σε όποια από τα mailing lists ή αν θέλουν να εγγραφούν στο newsletter μας. Οπότε δίνεται αυτή η δυνατότητα. Τέλος, για το συντονισμό της κοινότητας, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, δηλαδή το να βρίσκει μια κοινότητα κοινές αναφορές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανάπτυξη δημιουργικών ομάδων, σε συγκέντρωση δημιουργικών ομάδων, καθώς και οποιασδήποτε άλλες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με βάση κοινές αναφορές. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς.
χρησιμοποιούμε τα ανοιχτά μητρώα τα οποία υλοποιούμε, όπου γίνεται συγκέντρωση, γίνονται καλέσματα να συμπληρώσουν μέλη διαφόρων κοινοτήτων, όπως εκπαιδευτικοί, όπως θα δείτε εδώ πέρα, υπάρχουν διάφορες ομάδες, να δηλώσουν ουσιαστικά τι μπορεί να τους συνδέει, ούτως ώστε να έρθουν πιο κοντά και να δημιουργήσουν μικροκοινότητες ή ευρύτερες κοινότητες, με στόχο την ανάπτυξη, την περαιτέρω ανάπτυξη και την εξάπλωση των εννοιών της ανοιχτότητας. Ένα ακόμα τεχνικό σημείο. Θα μιλήσω για την ανάπτυξη plugin που έχουμε αναπτύξει εντός της ELAC. Κυρίως είναι μικρής κλίμακας. Βασιζόμαστε περισσότερο σε υπάρχοντα plugins που κάνουν βασικές λειτουργίες. Αλλά κάποιες λειτουργίες τις οποίες θέλουμε ακριβώς να τις προσαρμόσουμε στα μέτρα μας, τις αναπτύσσουμε εντός περιβάλλοντος οργανισμού. Κυρίως έχει να κάνει με το data entry και το data alteration, ούτως ώστε να γίνει WordPress compatible για τα μητρώα που σας είπα πριν λίγο. Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και διάφορες προσεγγίσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου. Σε αυτό το πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά διάφορες μέθοδοι που έχουμε χρησιμοποιήσει και διάφορες λογικές από διάφορους τύπους αρχείων να φτάσουμε σε δεδομένα κατάλληλα για WordPress, καθώς και στο front-end να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις στο πώς παρουσιάζουμε πλέον τα δεδομένα στα διάφορα μητρώα. Οτιδήποτε δημιουργούμε είναι βασικό και βασική αρχή στον τρόπο που λειτουργούμε. Οτιδήποτε δημιουργούμε ανεβαίνει στο GitHub και είναι διαθέσιμο στην κοινότητα για έλεγχο, για επανάχρηση, σε οτιδήποτε μπορεί να χρησιμεύσει, τέλος πάντων. Τα GitHub repositories του οργανισμού μας είναι αυτά. Ενώ παρά το γεγονός ότι υπάρχει διάθεση για πειραματισμό και να ανακαλύψουμε και να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε πιο σύγχρονα κάποια πράγματα, παρόλα αυτά, από καιρό σε καιρό, οργανωνόμαστε λίγο για να έχουμε μια συνέπεια στο UI και στο UX μας, θέτοντας κάποια συγκεκριμένα στάνταρ για το πώς θα πρέπει να είναι οι σελίδες των μητρών, θερυπίν, να υπάρχει κάποια κοινή αναφορά σε αυτές. Τελευταίο tech point, και ουσιαστικά είναι και το σημείο που θα κλείσει την παρουσίαση. Θα ήθελα να αναφερθώ στον τρόπο που κάνουμε development στον οργανισμό. Ακολουθούμε το συγκεκριμένο pattern, αλλά πρώτα να πω ότι χρησιμοποιούμε κατά κόρον WPC CLI για τη διαχείριση του ιστοτόπου. Ειδικά κάποιες λειτουργίες δεν μπορούν να γίνουν καν από το admin panel, όπως η εγκατάσταση κάποιου καινούριου plugin. Γίνεται μόνο μέσα και themes, γίνεται μόνο μέσα από τη χρήση του WPC CLI. Ενώ θα ήθελα να αναφερθώ λίγο πιο εκτενώς στην διαδικασία συγχρονισμού του development περιβάλλοντος με το live περιβάλλον. Χρησιμοποιείται το GitHub και σε αυτή τη διαδικασία. Ενώ λίγο πιο περιγραφικά, ξεκινάμε με το dev περιβάλλον, τον server ο οποίος βρίσκεται, μας παρέχει χώρο το EDET ουσιαστικά για την υλοποίηση των ιστοτόπων μας. Το dev περιβάλλον του ELAC, από όπου εκεί εγώ ως developer συγχρονίζω ένα local copy του περιβάλλοντος μέσω SFTP. Κάνω τη δουλειά μου στο δικό μου τοπικό περιβάλλον και βλέποντας αν λειτουργούν τα πράγματα έτσι όπως προβλέπω ή τέλος πάντων προβλέπεται από τη διαδικασία με το περιβάλλον ανάπτυξης. Όταν καταλήξω σε μια σταθερή μορφή για αυτό που δουλεύω, τότε γίνεται push στο repository στο GitHub του οργανισμού, από όπου συγχρονίζεται στη συνέχεια ο παραγωγικός server του elac.gr, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία χειροκίνητη, ας πούμε, ενέργεια στο παραγωγικό site και όλα να γίνονται μέσα στο dev περιβάλλον. Κατά καιρούς, κυρίως πριν από την ανάπτυξη κάποιου καινούριου feature ή μετά το τέλος της ανάπτυξης ενός feature, συγχρονίζουμε το dev περιβάλλον με την τρέχουσα εικόνα του παραγωγικού σερβερ, ούτως ώστε όταν ξεκινάμε κάτι να αναπτύσσουμε πάνω στην πιο ενημερωμένη εικόνα που έχουμε μέχρι τότε.
Εξυπακούεται πως για αυτή τη λογική πρέπει να τηρούνται αρχές όπως το Environment Agnostic Development, δηλαδή δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε hard links, δεν μπορούμε να έχουμε μεταβλητές περιβάλλοντες να βασιζόμαστε σε τέτοιες παραμέτρους και κάνουμε ό,τι μπορούμε για το κώδικά μας να είναι reusable και modular. Ένα σημαντικό σημείο κλείνοντας που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι ως οργανισμός έχουμε δυστυχώς περιορισμένους πόρους, οπότε έρχεστε εσείς η κοινότητα να μας βοηθήσετε με θέματα ανατροφοδότησης. Αν μπείτε στο site μας ή σε οποιοδήποτε έργο που υλοποιεί ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και θέλετε να κάνετε οποιαδήποτε παρατήρηση, είμαστε διαθέσιμοι πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας υποδείξετε είτε τα καλά είτε τα κακά, με την καλύτερη διάθεση θα αντιμετωπίσουμε και θα προσπαθήσουμε να τα βελτιώσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Να ευχαριστήσω και πάλι πάρα πολύ εσάς και τη διοργάνωση για την τιμή που μας κάνατε και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.